Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπαρτακού, εδώ που άποψε οι Aces αντιμετωπίζουν τους Αμπαλίερς στο πλαίσιο της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της Development League, με το παιχνίδι να ξεκινάει και τους Αμπαλίερς να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση του μάτς. Οι δύο ομάδες δεν κυνηγάνε κάτι σε αυτή την τελευταία αγωνιστική, καθώς οι Αμπαλίερς από τη μία έχουν εξασφαλίσει την θέση στα play-off. Από την άλλη, οι Aces έχουν καταφέρει να σώσουν την χρονιά, παραμένουν στην κατηγορία και την επόμενη σεζόν. Ξεκίνησε το παιχνίδι μας με το σκορ να μην ανοίγει ακόμα. Μητουλάκης από τη γωνία, αστοχή στο σούτ του. Τζόγλου αφήνει στο πλάι στον Μαραβέλια. Κοντακιώτης, Μπατζάκας, η πάσα κάτω από την αντίπαλη ρακέτα στην προσπάθεια του για την Τζόγλου. Μητουλάκης, Βερνίκος πάει προς τα μέσα, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, παλεύει ο ίδιος. Μπάσει και πάρει το επιθετικό rebound, αλλά η μπάλα καταδείχνει για του Μαραβέλια. Μπατζάκας θα πάρει το σουτ, θα βρει σίδερο. Παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση. Φάουλ και καλάθι. Μετράει κανονικά το σουτ του γραμματικού, ο οποίος ανοίγει το σκορ. Και παίρνει και την έξτρα βολή. Δεν δύο το σκορ. Οι Aces ψάχνουν το πρώτο τους καλά στην αναμέτρηση. Ο Δακιώτης κρατάει. Ο Γιατζόγλου παρότι ήταν κακή η πάσα του Κοντακιώτη. Ο έτος Κοντακιώτης τώρα θα πάρει το σούτ, αστοχή. Μαραβέλια στο σκέφτη για λίγο, είδε ότι έχει χώρο, αλλά δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Όλο τον δρόμο μόνος του ο γραμματικός και παίρνει ακόμα ένα φάουλ, το δεύτερο ομαδικό των Aces. Αυτή τη φορά ο Κοντακιώτης ήταν αυτός που έκανε την παράβαση και στέλνει ξανά τον γραμματικό στην γραμμή των βολών. Εύστοχος τώρα στην πρώτη. Θα βάλει και τη δεύτερη. 2-2. Μαραβέλιας. Παίρνει ο Μπατζάκας. Θα γίνει το λάθος, ολοκληρώνει το κλέψιμο για Μπαλιέρτ. Μακρινή πάσα. Μητουλάκης δίχως δισταγμό. Θα το πάρει αλλά δεν θα το βάλει. Μαραβέλιας κατεβάζει. Μπατζάκας από το πλάι, εκτελεί, δεν βρίσκει στόχο, παραμένουν στο 0 οι Aces. Μητουλάκης περνάει τον Θάνο, προσποιείται, εκείνος βγάζει έξω. Νίκος θα πάρει το τρίποδο, ήταν αυτό. Το Μητουλάκης θα κάνει το φάουλ στην διεκδίκηση του rebound. Το σκορ στο 0-4. Παραμένουν πολλούς πόντους στο μάτς. Σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι. Κοντακιώτης ψάχνει επιλογές πάνω το Μητουλάκης. Μπατζάκας θέλει να περάσει από τον Βερνίκο, απλώσε το χέρι του και έκλεψε ο Θάνος. Βερνίκος κάνει την τρίπλα, περνάει. Γραμματικός στέκεται και εκτελεί άστοχα. Νέα ευκαιρία για τους Αμπαλίερς. Θα το πάρει το σουτ, αλλά δεν θα το βάλει ο Σωτήρης Θάνος. Την μπάλα καταλήγει εκτός και η κατοχή περνάει στα χέρια των γηπεδούχων. Ο
Νίκος Κοντακιώτης. Για Τζιτζόγλου. Δεν περνάει από τον Μητουλάκη, αλλά έχει γίνει φάουλ, όπως λέει ο διαιτητής. Είναι το δεύτερο φάουλ του Μητουλάκη, νωρίς. Μακρινή πάσα για τον Μπατζάκα, δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτόν, καθώς παρενέβη ο Βέρνικος. Για Τζιτζόγλου. Στα 5 δευτερόλεπτα βρίσκει ωραία τον Μπατζάκα, θα ανοίξει το σκορ εκείνος και από την πλευρά των Aces. Πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους. Έπειτα από 4 λεπτά παιχνιδιού. Ενώ θα έρθει η γρήγορη απάντηση από τους Αμπαλίες. Δύο έξι το σκορ. Κοντακιώτης αφήνει στον Μαραβέλια. Άστοχος το σούτ εκείνος από το πλάι. Γραμματικός τώρα ανεβάζει ταχύτητα. Πιέζεται, δυσκολεύεται, αλλά η μπάλα επιστρέψει εκείνον. Βάζει πλάτη, πάει κόντρα σε δύο. Αφήνει έξω. Το σούτ από τον Θάνο είναι άστοχο. Θέλω να βγουν γρήγορα μπροστά οι Aces. Δεν θα τους βγει αυτή η ευκαιρία. Η κατοχή ωστόσο παραμένει στα δικά του χέρια. Μπατζάκας που δίνει το σκρίνο ο Κοντακιώτης. Αφήνει έξω. Άστοχος ο Μαραβέλιας. Κοντακιώτης πήρε από τον Μαραβέλια, αλλά άστοχος έκατο από την αντίπαλη ρακέτα. Μητουλάκης στους ποιητές, σηκώνεται με το δεξί, αστοχή. Τα βάζει εκεί και με τον εαυτό του. 3,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Το σκορ στο 2-6. Για Τζιτζόγλου, αστοχή στην προσπάθεια. Πιέζουν τώρα ψηλά οι γηπεδούχοι. Σπάνε την πίεση οι απαλίες. Γραμματικός. Δυσκολεύεται, κλείνεται. Η μπάλα φτάνει στον Βερνίκο. Αποφασίζει να πασάρει εκείνος με το δεξί ο Θάνος στο στοχή. Μπατζάκας κρατάει. Πάνω τώρα ο γραμματικός. Θα αφήνει έξω στον Κοντακιώτη. Ο έτερος Κοντακιώτης τώρα από το πλάι θα πάρει το σούτ και θα το βάλει. Ο Γιώργος Κοντακιώτης για το 4-6. Μητουλάκης που σπίτε, Θάνος. Γραμματικός θα το πάρει δίχως δεύτερη σκέψη και θα το βάλει. 4-9 από την τρίποντη εκτέλεση του γραμματικού. Οι Αβαλίες πάνε στο συν 5. Κοντακιώτης στον έτερο Κοντακιώτη. Μπατζάκας εκτέλει από μέση απόσταση, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound για Τζιτζόγλου, αλλά δέχτηκε την τάπα από τον γραμματικό, ο οποίος θέλει να βγάλει και στην επίθεση στην ομάδα του. Πάει όλο το δρόμο μέχρι μέσα, τα έκανε όλα σωστά. Σε αυτή τη φάση ο γραμματικός έβγαλε και την άμυνα. Πήγε και όλο το δρόμο στην επίθεση για να φέρει τους δύο πόντους για το 4-11. Κοντακιώτης θα το πάρει, θα το βάλει κιόλα στους 6-11. Μητουλάκης. Δεν θα βρει στόχο για Τζιτζόγλου στο rebound. Μαραβέλιας κατεβάζει. Μπατζάκας από το πλάι, δεν θα βρει το καλά την μπάλα. Βερνίκος έψαχε και την μακρινή πάσα για τον Μητουλάκη. Προτίμησε συνέχεια τον Βερνικό. Στέκεται εκείνος και εκτελεί, αλλά άστοχα. Μπερνίκος.
Πατζάκας αφήνει τον Μαραβέλια. 33 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κοντακιώτης πηδάει σε λάθος τον Οβερνίκος, αλλά δεν ψυχίζει αυτό. Και η άμυνα. 20 δευτερόλεπτα τώρα, 17 για τους Αμπαλιέρς. 10 δευτερόλεπτα, γραμματικός κρατάει. Τσεκάρει τις επιλογές του, να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει. Την μπάλα στον Φάνο, εκτελεί για 3, αστοχή. 2 δευτερόλεπτα, θα γίνει το φάουλ στον Γιατζητζόγλου. Ένα ακόμα 5 στο ρολόι, Γιατζητζόγλου παίρνει αμέσως και εκτελεί, αλλά δεν θα βρει στόχο. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, με τους Αμπαλιέρες να προηγούνται 6-11. Μπήκαμε μόλις και στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τους Αμπαλιέρες στο σύν 5. Προηγούνται με 6-11. Θα γίνει το φάουλ νωρίς από τον Βερνίκο. Είναι πολλές για τον Γιατζητζόγλου. Πρώτο ομαδικό. Έπειτα από 9 δευτερόλεπτα στην δεύτερη περίοδο, αστοχή στην πρώτη Γιατζητζόγλου. Θα βάλει τη δεύτερη. 7-11. Πάνος. Το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά, ήταν αδύναμο το σουτ. Νέα ευκαιρία, θα έρθει το καλάθι από το Λιακόπουλο. 7-13. Κοντακιώτης παίζει με το Γιατζητζόγλου. Ανενόχλητο το σουτ, Θεοχάρης πήρε το σουτ, αστόχησε. Κοντακιώτης πήρε το επιθετικό rebound. Δεν καταφέρει να ολοκληρώσει την φάση με επιτυχία. Και η κατοχή είναι για τους Αμπαλιέρς. Οι Αμπαλιέρς οι οποίοι προέρχονται από την νίκη κοντά στους Μπάκα Juniors. Ενώ από την άλλη οι Aces μετρούν 5 φερίτες στο πρωτάθλημα, ενώ θα έρθει και το καλάθι από τον Θάνο για το 7-15. Όπως λέγαμε, οι Aces προέρχονται από ένα σερί των 5 αγώνων. Η τελευταία της νίκη ήταν στις 12 του Μάρτη κοντά στους Orlando Tragics. Από τότε καταφέρουν να πάρουν άλλο ρόσφυλλο αγώνος. Γραμματικός άστοχος. Ανανεώνει την επίθεση της ομάδας του ο Θάνος. Γραμματικός ξανά. Βερνίκος γυρίζει, εκτοχή για το 7-17. Στις 10 πλέον η διαφορά. Πάει σε διψήφιο. Γιατζητζόγλου, Κοντακιώτης, δεν θα βρει στόχο. Γιατζητζόγλου προσπάθησε και για το επιθετικό rebound. Γραμματικός τρέχει. Αφήνει στο Βερνίκο, θα κάνει ασίστ εκείνο στην πάσα του. 7-19. Έχουν μπει κουριόζοι στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Αμπαλιέρες και στέλνουν τη διαφορά πλέον στο σύν 12. Κοντακιώτης ξεφεύγει ωραία, αλλά στο τέλος θα χάλασε. Βερνίκος πιέζεται, βρίσκει την βοήθεια στον Λιακόπουλο. Γραμματικός με τα αριστερό, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Φανός. Βερνίκος εκτελεί υπό πίεση, θα βρει στόχο. 7-21. Ένα σερί 11 για τους Αμπαλιέρες σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, που τους έχει στείλει στο 7-21. Πάνος ζήτησε ο γραμματικός, προτίμησε να ηρεμήσει το παιχνίδι ο Θάνος.
Γραμματικός από το πλάι, αστοχή. Μπατσάκα στο rebound. Δεν περνάει η πάσα του Θεοχάρη. Γραμματικός τώρα ξανά σε μια επελεύθερη στην αντίπαλη ρακέτα. Κρατάει. Περιμένει τους συμπαίκτες να έρθουν στην επίθεση. Φανός. Αλλά έξω από πολύ μακριά το τρίποντο, καθώς έλυγε και ο χρόνος παραλίγο να μπει με τη βοήθεια του ταμπλό. Έχουμε θετικό φάουλ στο screen νομίζω από τον Γιατζιτζόγλου και επίσης έχουμε και το time out. Επιστροφή στο μάτς, το σκορ στο 7-21 και το γραμματικό να εκτελεί αμέσως για το 7-24. Στο σέρι το Ναμπαλίε συνεχίζεται, από την άλλη δυσκολεύονται εξαιρετικά αρκετά οι Aces. Πάει τώρα την αδράνεια ο Μαραβέλιας για το 9-24. Θα έρθει ωστόσο ο Γρηγορέ η απάντηση και είναι ξανά για 3 πόντους για το 9-27. Ο Ταγιώτης από κοντά κόντρα στον Λιακόπουλο αστόχησε. Ο Βερνίκος παραλίγο να γίνει το κλέψιμο, γραμματικός κρατάει. Λιακόπουλος δεν μπορεί να τελειώσει την φάση. Ο Ντακιώτης, ωραία πάσα, δεν βγήκε η συνεργασία στο στη συνέχεια. Γραμματικός, αντί να πασάρει σούταρε τελικά. Λιακόπουλος θα πάρει και αυτή την προσπάθεια. Αυτή έχει τις τελευταίες επιθέσεις και από τις δύο ομάδες. Μπατζάκας. Το σκέφτηκε για λίγο ο Στεριόπουλος, το πήρε τελικά. Πάνος. Πάει γρήγορα στην επίθεση Μητουλάκης. Μετά την προσπίση έκανε δύσκολα τα πράγματα για τον εαυτό του. Πάνος παλεύει, θα γίνει το κλέψιμο. Μαραβέλιας. Πάει μέχρι μέσα ο Μπατζάκας και τα αριστερό θα τελειώσει η φάση για το 11-27. Πάνος, Βερνίκος, είδε τον Μητουλάκη, θέλει να πάει προς τα μέσα εκείνος, απόφερα πέφτει για αρκετούς τους αντιπάλους, αλλά δεν τελείωσε καλά τη φάση. Μαραβέλιας, Μπαλτζάκας, πάνω τον Μητουλάκη ζητάει και παίρνει ο Στεριόπουλος. Θέλει να πλησιάσει, πόδι από τον Βερνίκο. Αλλαγή για τους. Ο Χάρης πέρασε στον πάγκο, ο Κοντακιώτης, ενώ έχουμε και το time out. Συνέχεια στο μάτι, 2-20 ακόμα. Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Στεριόπουλος αστοχή. Το σκορ στο 11-27, στο συν 16. Η Αμπαλίερτ. Θάνος ανενόχλητος παίρνει το τρίποντο. Μαντζάκας 3-2 τώρα στην επίθεση. Μαραβέλιας, αστοχή αν και ήταν μόνος του. Αν δεν έχουν το σκόρ, είχαν μια πίεση. Βερνίκος, γραμματικός, δεν περνάει η πάσα του. Από την παρέμβαση του Στεριόπουλη, μπαλά κατάληγε εκτός. Γραμματικός παίρνει και εκτέλει αμέσως. Ο Κακιώτης. Μπατζάκας από το πλάι, ήταν πολύ δυνατό το σουτ, το κατάλαβε και ο ίδιος νωρίτερα. Πάνος, υπό την πίεση του Στεριόπουλου, ακόμα μια καλή άμυνα από τον παίχτη των Aces. Μπατζάκας, ούτε τώρα θα το βάλει, ο Δακιώτης ήρθε εκεί με φόρα για το επιθετικό rebound.
Ματζάκας θα το πάρει και τώρα, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Φανός όλο το δρόμο μέχρι μέσα, 11-29. Κουδακιώτης. Πόδι από τον Βερνίκο. Σεργιόπουλος θα πάρει το τρίποντο, αστοχή. Παρά στα χέρια του Μητουλάκη. Μέχρι γρήγορα μπροστά τον Θάνο. Φτάνει εκείνο στο δεξί layup για το 11-31. Στο συν 20 πλέον η διαφορά. Με τους αμπαλίες να κάνουν ένα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο και να στέλνουν τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε της δεύτερης περίοδου. 10 δευτερόλεπτα για τους Aces. Κοντακιώτης από κοντά, δεν θα πει την μπάλα στο καλάθι. Ενώ υπάρχει και το φάουλ συνέχεια από τον γραμματικό. Δεύτερο ρομαντικό για τους αμπαλίες, να θυμίζω, έχουν οι Aces. Παραμπέλιας κόντρα σε δύο υψωμένα χέρια. Θα πάρει το φάουλ από τον Λιακόπουλο. Είναι βόλες για τον Μαραβέλια. Θα στόχο στην πρώτη. Θα χάσει τη δεύτερη. Παραμένει το 11-31. Γραμματικός 20 δευτερόλεπτα, 12 για τους αμπαλιές. Θάνος μπροστά από τον Κοντακιώτη, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Μαραβέλιας θα πάρει την προσπάθεια εκτός ευρωπίας, 3 δευτερόλεπτα. Προλαβαίνει, αλλά αλλοιώνει και την προσπάθεια ο Θάνος και φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ στο 11-31. Μπήκαμε μόλις και στο τρίτο δεκάλεπτο. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στους Aces και τους αμπαλίες. Το μάτς ξεκινάει το δεύτερο, το τρίτο δεκάλεπτο, με συγχωρείτε, ξεκινάει με λάθος. Οι αμπαλίες βρισκόνται στο συν 20 με το σκορ στο 11-31 μετά από ένα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο, στο οποίο κατάφεραν να ξεφύγουν από τους Aces και να πάρουν μια πολύ καλή διαφορά στο μάτς. Κοντακιώτης αστοχή. Γραμματικός βγάζει έξω. Θάνος δεν έχει κανένα μπροστά του. Θα βρει σίδερο ωστόσο. Η μπάλα κατάληγε εκτός. Κοντακιώτης είδε την κίνηση του Στεργιόπουλου. Εκείνος έκανε ασίστ στην πάσα του για το 13-31. Θάνος. Ο έτερος Θάνος θα πάρει ξανά το τρίποντο, σίδερο και πάλι. Ο Δαγκιώτης πήρε την χαμηλή πάσα του συμπαίκτη του Θεοχάρη και συνέχεια πήρε και το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τους αμπαλίες, το οποίο στέλνει τον Γιώργο Κοντακιώτη στη γραμμή των βολών. Θα στοχώ στην πρώτη.
χάνει και τη δεύτερη 0-2 από τον Κοντακιώτη. Παρακινδυνευμένη πάσα θα γίνει τελικά, το κλέψουμε, ήταν δύσκολο να περάσει η πάσα του Σάνου. Θεοχάρης, αυτός πήγε σε μια δύσκολη πάσα, αλλά έχει κάνει και λάθος. Δραματικός, ψάχνει πάσα, δυσκολεύει κάπως το Μητουλάκη. Διακόπουλος, Θανός από κοντά, είναι άστοχος. Μητουλάκης ανενόχλητος από το πλάι, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Για Ζητζόγλου στο rebound. Κοντακιώτης. Παίρνει ο Θεοχάρης, είδε την κίνηση του Κοντακιώτη, έχουμε βήματα. Καλά μέχρι στιγμής οι αμπαλίες στο τρίτο δεκάλεπτο. Έχουμε το φαουλ στον γραμματικό. Μητουλάκης εκτελεί για τρεις. Θεοχάρης κατεβάζει τώρα ταχύτητα, περιμένει τους παίκτες του. Δυσκολεύει τον Κοντακιώτη, Μητουλάκης εκεί βρίσκεται στο παρκέ για να πάρει και το, να κάνει και το κλέψιμο. Δραματικός, εκτελεί αμέσως, 13-33. Ξανά στους 20 διαφορά. Μετά από σχεδόν 3 λεπτά βρίσκουν καλά οι αμπάλιες στο τρίτο δεκάλεπτο. Αλλαγή τώρα για τους Aces. Ο Μαραβέλιας επιστρέφει το μάτς. Πήρε την θέση του Κοντακιώτη, του Νίκου Κοντακιώτη. Μαραβέλιας, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα, Κοντακιώτης. Στεργιόπουλος εκτελεί, αστοχή. Rebound στα χέρια του Λιακόπουλου. Γραμματικός. Θάνος, ο Γιωζιτζόγλου τώρα πάνω του, ο έτερος Θάνος από το πλάι, υπό την πίεση του Κοντακιώτη, δεν του κάνει το χατήρι ούτε τώρα η μπάλα. Θα αναπηδήσει αρκετές φορές το Στεφάνι και κατέληξε εκτός. Παίρνει ο Κοντακιώτης, γυρίζει, αποφεύγει την πίεση του Λιακόπουλου και θα κάνει το 15-33. Θάνος, αφήνει στον Νίκο Θάνο. Μητουλάκης, γραμματικός προς από το Θεοχάρη. Λιακόπουλος ανανέωνε την επίθεση. Θάνος πλησιάζει και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 15-35. Θα βγει συνεργασία εκεί με τον Θεοχάρη και τον Στεργιόπουλο. Δραματικός, πάει προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Θεοχάρη, αλλά θα έρθει το καλάθι από τον Θάνο. 15-37. Στέκεται η τελειά μέσα ο Μαραβέλιας, είναι άστοχος. Θέλουν να βγουν στον εφηδιασμό οι αμπαλίες. Ο Θάνος πάει μέχρι μέσα, τελειώνει και την φάση καλά. 15-39 με το δεύτερο συνεχόμενο καλάθι του Σωτήρη Θάνου. Η διαφορά φτάνει στο σύν 24 για τους αμπαλίες. Θα γίνει και το κλέψιμο, ξανά προϋποθέσεις εφηδιασμού για τους άσπρους. Ο Θάνος θα δεχτεί την τάπα από τον Θεοχάρη. Ο
πολύ καλή άμυνα από τον παίχτη των γηπεδούχων. Προφανώς προτίμησε να πάει στο ένας μέναν, αλλά όπως φάνηκε δεν του βγήκε σε καλό. Το 15-39 παραμένει με 4-49 ακόμα να απομένει στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι απαλίες τα φέρα μπροστά σε απόσταση ασφαλείας. Θάνος αποφεύγει τον Κοντακιώτη, αστοχή στο τρίποντο. Για Τζιτζόγλου. Παίρνει ξανά από κοντά. Πήγε σε μια δύσκολη προσπάθεια, πήρε το φάουλ από τον Θάνο και θα πάει στην γραμμή των Βολών. Δεύτερο ομαδικό για τους απαλίες. Θάνο από την πρώτη. Τελεία στο χ και στη δεύτερη. Μητουλάκης το παίζει καλή άμυνα, ο Στεργιόπουλος και τον αναγκάζει στο λάθος. Πάτσε γράμμι ο Μητουλάκης, δίνει και το χέρι του στο διαιτητή. Στεργιόπουλος κρατάει, αφήνει στον Κοντακιώτη. Η μπαλά φτάνει στον Μπατζάκα, θα πάρει το σούτ εκείνος. Για Ζητζόγλου στο rebound. Αφήνει στον Θεογιόπουλο, αστοχή εκείνος. Φαίνεται πως δεν περίμενε την πάσα στον Θεογιόπουλος. Νόμιζε πως θα τελειώσει μόνος του τη φάση ως παίκτης του. Θάνος από το πλάι, αστοχή. Για Ζητζόγλου τώρα θέλει να τρέξει. Η πάσα του δεν περνάει. Καθώς άπλωσε το χέρι του ο Θάνος, η κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους. Δεν θα βγει αυτή η γρήγορη επίθεση από τους Aces. Πάνος θα γίνει το κλέψιμο. Στεργιόπουλος, η μπαλά φτάνει στον Μπατζάκα και εκείνος θα αφήσει την μπαλά στο καλάθι. Για το 17-39. Θάνος για 3 και θα βρει το στόχο. Μπατζάκας πάει μέχρι μέσα, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πιέζουν οι Aces και η κατοχή είναι για τους αμπαλίες. Μητουλάκης είναι αυτός που θα κατεβάσει. 1.50 ακόμα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Γραμματικός σηκώνεται, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Στεργιόπουλος σηκώνει το κεφάλι, πιάνει την πάσα, κατεβάζει μόνος του. Αφήνει τώρα στο Μαραβέλια. Θα κάνουν βήματα ο Γιάννη Τζόγλου. Θα γίνει το λάθος από την πλευρά των Aces. 1.25 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μητουλάκης για 3 εκτελεί. Για 2 είναι τελικά πάτους την γραμμή. 17-41. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Στεργιόπουλος. Μαραβέλιας στη γωνία ο Μπατζάκας. Θα πάρει το σουτ, θα το βάλει. 19-41. Θάνος παίζει με τον Λιακόπουλο, γραμματικός τώρα. Σηκώνεται αστοχή. Για Ζητζόγλου στο rebound, μισό λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο. Τα
Μπακάς αφήνει στον Κοντακιώτη, πάει εκείνος με φόρα προς την αντίπαλη ρακέτα, αλλά δεν θα καταφέρει να πάρει κάτι. Δραματικός, 14 δευτερόλεπτα όλα για τους Αμπαλίες, γρήγορη επίθεση από τους φιλοξενούμενους και γρήγορο καλάθι για το 19-43. 5 δευτερόλεπτα τώρα για Τζιτζόγλου, θα το πάρει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, δεν θα το βάλει. Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 19-43. Ξεκίνησε και το τέταρτο δεκαλέπτο της αναμέτρησης. Με τον Γιατζόγλου να παίρνει το φάουλ για τις δύο βολές. 19-43. Οι Αμπαλίες είναι σταθερά μπροστά στην αναμέτρηση. Σε αυτή την αναμέτρηση, η οποία κλείνει την κανονική περίοδο της Development League. Θα καθορίσω ότι οι Αμπαλίες έχουν κλείσει την θέση τους στα play-off της, του πρωταθλήματος. Από την άλλη, οι Aces δεν κυνηγάνε κάτι. Έχουν καταφέρει να σώσουν την χρονιά και απλά παίζουν για το βόλιο σήμερα. Ωστόσο, το παιχνίδι δεν τους έχει πάει καλά μέχρι στιγμής, με το σκορ στο 19-43. Οι Αμπαλίες δείχνουν να είναι το αφεντικό στην σημερινή αναμέτρηση. Για Τζιτζόγλου, Μαραμπέλιας, θα πάρει το σούτο Θεοχάρης με τη βοήθεια του ταμπλό. 22-43. Δραματικός με το δεξί αστοχή, το rebound από τον Γιατζιτζόγλου, ο οποίος ξεκίνεται στον εφνιδιασμό. Θεοχάρης, ωραία βγήκε εκεί η συνεργασία και ο Μπατζάκας την ολοκληρώνει για το 24-43. Θάνος, συγχωρείτε. Μητουλάκης προσποιείται αρχικά, θα το πάρει στη συνέχεια, δεν θα το βάλει. Για Ζητζόγλουσιά ακόμα ένα rebound. Και θα γίνει και το φόλο από τον Θάνο, ο οποίος άπλωσε και αντικανονικά το χέρι του. Μπατζάκας, Μαραβέλιας, παίρνει ξανά. Για Τζιτζόγλου γύρισε ωραία η μπάλα, Κοντακιώτης από κοντά δεν μπορούσε να την αφήσει στο καλάθι. Μητουλάκης πάει γρήγορα μπροστά, θα πετύχει το καλάθι. 24-45. Κοντακιώτης από το πλάι δεν μπορεί να βρει το στόχο. Λιακόπουλος αφήνει στο γραμματικό. Μητουλάκης με το δεξί, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Για Τζιτζόγλου ζητάει ηρεμία. Μπατζάκας παίρνει αστοχή, αστοχή και στη συνέχεια ο Κοντακιώτης. Δραματικός με τα αριστερό, τελειώνει καλά τη φάση, 24. 47. Αστόχο το σουτ του Θεοχάρη, Βερνίκος δίστασε να πάει στη μακρινή πάσα. Θα πάει ωστόσο μέχρι το καλάθι για το 24-49. Βρήκε εκεί ανοιχτό διάδρομο στην αντιπαλή άμυνα και τον εκμετάλλευσε ο Βερνίκος. Στο σύν 25 οι Αμπαλίες. Θα γίνει το λάθος από τον Θεοχάρη καθώς βγήκε στην μπάλα από τα χέρια του. Ενώ έχουμε και το time out. Επιστροφή στο παιχνίδι μας με 6 λεπτά ακόμα να μας χωρίζουν για το φινάλε.
Πάει μέχρι μέσα ο Μητουλάκης, του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Συζητάει την κατοχή για την ομάδα του, αλλά ο διαιτητής είχε αντίθετη άποψη. Η μπάλα είναι στα χέρια των Aces. Ο Θάνος αφήνει στο Λιακόπουλο. 3 με 2 φτάνει μέχρι το τέλος ο Θάνος. 24-49. Όχι, 4-51, με συγχωρείτε. Είναι το 24-53. Πατσάκας θα πάρει το σουτ. Μια ευστοχή για 2. 26-53. Διαχείρος Πατσάκα. Πλέον νομίζω δεν χρειάζεται να πω ότι ξέρουμε τον νικητή, απλά στα τελευταία 4-25 που απομένουν, απομένει να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ στην αναμέτρηση. Μαραβέλιας. Μπάλα ξανά στον ίδιο. Κοντακιώτης γυρίζει, αστοχή και από την πίεση του Λιακόπουλου. Βερνίκος τώρα έχει ευκαιρία να πάει μπροστά την ομάδα του. Του θα πετύχει το καλάθι. 26-55. Κοντακιώτης πήρα από τον Γιαζιτζόγλου για το 28-55. Μητουλάκης πιέζεται, αλλά θα κλέψουμε το πόδι. Ο Θεοχάρης. Έχουμε αλλαγή για τους Aces. Ο Μαραβέλιας θα πέρασει εκτός στη θέση του ο Νίκος Κοντακιώτης. 2,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Πάρει το σούτο Θάνος. Ματζάκας, αστόχος από κοντά. Θάνος πιέζεται, συγκρατεί και αφήνει στον Βερνίκο. Σπάνε την πίεση οι Αμπαλίερς, αλλά δεν περνάει η πάση του Βερνίκου στη συνέχεια. Κοντακιώτης έχει μείνει ξεχασμένος στην επίθεση και δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Χαμένο είναι εύκολο, λέει από τον Κοντακιώτη, τα βάζει με τον εαυτό του. Μητουλάκης. Έχουμε σφύριγμα. Η κατοχή είναι για τους Aces. Με 1.46 ακόμα να απομένει ως το φινάλε. Ματζάκας, Κοντακιώτη σηκώνεται και αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 30-55. Βερνίκος έφτασε στη μακρινή πάσα, έγινε το κλέψιμο. 4-2 τώρα στην επίθεση, αριθμητικό πλεονέκτημα για τους Aces, το οποίο δεν εκμεταλλεύονται στην τελική. Τώρα το αριθμητικό πλεονέκτημα είναι για τους Αμπαλίερς. Η τουλάχιστον θα πάρει το σώδα από το πλάι, θα το βάλει, είναι για 2. 30-57. Διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Ήθελε τρίποντο ο Μητουλάκης. Κοντακιώτης πιέζεται.
γίνει το λάθος από τους Aces. Κάνουν τώρα την κατοχή στους Αμπαλίες και έχουμε ακόμα 50 διαδικαστικά δευτερόλεπτα. Πανός αστοχός, μαζεύει ο Γιαζιτζόγλου. Δεν έχει δει την πάσα ο Μπατζάκας. Μητυλάκης θα το πάρει, είναι για 2 και αυτό το σούτ. Ξανά θα το πάρει για 2 και αυτό. Άστοχο και τα άστοχα και τα δύο σου του Μητυλάκη. Ενώ πάταγε και στα δύο. Μπατζάκας για 3, εύστοχος. 33-57. Και αυτό νομίζω πρέπει να είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Ναι, δεν θα κάνουν επίθεση οι Αμπαλίες και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του παιχνιδιού. Νίκη για τους Αμπαλίες, οι οποίοι κλείνουν καλά την κανονική περίοδο. Θα πάνε το ρεκόρ του στο 19-7, ενώ από την άλλη Aces θα πέσουν στο 10-16. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Σπαρτακού. Aces Αμπαλίες 33-57.